Είναι η κυρία Λίκη Διαλυνά, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί στο όμορφο Λασίθι. Κυρία Διαλυνά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από το Λασίθι. Τι κάνετε, πώς είστε, η όμορφη περιοχή σας? Μια χαρά. Εμείς ευτυχώς δεν ακούσαμε και πάρα πολύ το σεισμό. Δεν το νιώσατε καθόλου το σεισμό, δεν κουνηθήκατε καθόλου εκεί? Το νιώσαμε, αλλά όχι τόσο δυνατά. Μάλιστα, έχουμε ανοίξει έτσι μια ενότητα στην εκπομπή και ερχόμαστε σε επαφή με κριτικούς εκτός Κρήτης, με κριτικούς από διάφορες περιοχές μέσα από το νησί. Είστε σε ένα πανέμορφο μέρος εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ομολογουμένως, είναι από τα πιο όμορφα μέρη όλο το οροπέδιο Λασιθίου, όλος ο νομός Λασιθίου, αλλά ειδικά το Λασίθι αυτή την εποχή είναι υπέροχο. Μπορεί κανείς να καταλάβει και τις τέσσερις εποχές και ειδικά τώρα που είναι φθινόπωρο, εμείς το ζούμε πραγματικά. Τις πρώτες πρωινές ώρες βασικά κάνει πάρα πολύ κρύο. Ναι. Μπορεί να πέσει η θερμοκρασία μέχρι 5 βαθμούς. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είστε το χειμώνα, το καλοκαίρι, πιθανότατα να έχετε επισκέπτες, να έρχονται άνθρωποι που δεν μένουν στην περιοχή? Βέβαια. Το χειμώνα είμαστε λίγοι δυστυχώς. Λόγω του κρύου μετακομίζουν περισσότεροι. Το καλοκαίρι πολύ περισσότεροι. Πολλοί κόσμος επανέρχεται. Έτσι, να βλέπουμε και χαρακτηριστικές, κυρία Διαλυνά, συγγνώμη σας διακόπτω, Γιώτα, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες με το οροπέδιο από την περιοχή, τα δάση, τα πλατάνια, το πράσινο, τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής. Το οροπέδιο αναμφισβήτητα είναι μια πανέμορφη περιοχή με πάρα πολύ όμορφα χωριά. Οι ντόπιοι επισκέπτονται το οροπέδιο Λασιθίου? Βέβαια. Οι ντόπιοι επανέρχονται, έρχονται και μαζεύουν μήλα, μαζεύουν χόρτα, μανιτάρια, οτιδήποτε προσφέρει η λασιθιώτικη γη. Αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ φαν του οροπεδίου Λασιθίου. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει ρίζες ή να κατάγεται έστω από τρίτη γενιά και να μην επισκέπτεται το Λασίθι. Χιόνια πέφτουν στην περιοχή, σωστά? Βεβαίως. Κάθε χειμώνα ξεκινάνε συνήθως το Δεκέμβριο, ανάλογα τη χρονιά. Και έχουμε χιόνια από 5 πόντους μέχρι και 1 μέτρο. Χιόνια σημαίνει και κάποια προβλήματα παράλληλα. Βέβαια, πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στο οδικό δίκτυο. Είναι στιγμές, δεν αποκλειόμαστε βέβαια. Η περιφέρεια και ο Δήμος είναι πάντα κοντά μας. Όμως είναι στιγμές που είναι πραγματικά επικίνδυνα, επειδή το οδικό δίκτυο είναι επικίνδυνο από μόνο του. Είτε έχει χιόνια, είτε έχει βροχές, είτε έχει ομίχλη. Η Κρήτη πάντως, κυρία Διαλυνά, δεν είναι μόνο καλοκαίρι, δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Είναι και οροπέδιο Λασιθίου το χειμώνα, είναι και χιόνι, είναι και βουνό, είναι και η ζεστασιά και αυτή η φιλοξενία των ντόπιων ανθρώπων εκεί. Οπότε να απευθύνεται και ένα κάλεσμα να γνωρίσουν οι κριτικοί και όχι μόνο ξένοι επισκέπτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από διάφορες περιοχές Ευρώπης, να βρεθούν στον Άγιο Κωνσταντίνο, να γνωρίσουν, να περπατήσουν αυτά τα χωριά. Είμαστε όλοι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε το κάλεσμα είναι ανοιχτό για όποιον επιθυμεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος μία φορά και να μην το επισκεφτεί ξανά. Μάλιστα. Οπότε, κυρία, θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε πολύ κόσμο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κυρία Διαλυνά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.